Κάπου διάβασα ότι σε ανακάλυψε ξαφνικά χωρίς να έχει ενημερώσει κανέναν η θεία σου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου ήρθε και σε πήρε για να συνεργαστείτε. Ξέρεις τι έγινε. Ένα καλοκαίρι δεν ήξερα τι να κάνω. Ψιλοβαριόμουν κιόλα. Και ξεφύλιζα μια εφημερίδα, ξέρεις, τόσο αμέριμνα και τόσο αυτό. Έβλεπα εκεί πέρα είσαι τραγουδίστρια. Λέω, ωραία, πάω να δω πώς είναι. Και πήγα έτσι για πλάκα, τέλος πάντων. Έκανα οντισιόν για πλάκα και με πήρανε. Το μαθαίνει λοιπόν αυτό η θεία μου. Και με την οποία δεν έχεις μιλήσει ποτέ, ότι ξέρεις, μου αρέσει το τραγούδι και εμένα και τέτοια. Όχι, ντρεπόσουνα. Τίποτα, ναι, τελείως. Ανήλικη εγώ, εντελώς ανήλικη έτσι. Λύκειο πήγαινα και μάλιστα αρχή. Και με πηγαίνανε οι δικοί μου εννοείται. Κάποια στιγμή λοιπόν της λέει ο παπάς μου, η Λένα ξεκίνησε να τραγουδάει. Πήγαινε να δεις αν μπορεί να τα καταφέρει και αν δεν μπορεί. Είναι να αδερφή του παπά σου, η οποία ναι. Να την πάρουμε από τα αυτή, να τη συμμαζέψουμε, να την ξαναπάρουμε σπίτι. Και λέει, περίμενε, να δω, μπορεί να τραγουδάει η κοπέλα. Ναι. Ήρθε και μάθησε. Και τη άρεσε. Λέει, όχι, θα την πάρω μαζί μου τελικά. Τραγουδάει. Δεν μου λες, παρόλο δηλαδή που ήταν η θείος μέσα στο σύστημα και που είχε δει με τις δυσκολίες, οι γονείς σου ήταν σύμφωνοι με αυτό, ε. Ήτανε και οι δικοί μου τραγουδιστές, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Α, ναι. Απλώς να ήταν πιο παλιά, πιο πριν ας πούμε από τη θεία μου και δεν είχαν δισκογραφία. Ναι. Αλλά είχαν περάσει κι αυτοί, ξέρεις, μέσα από αυτό το χώρο. Οπότε, εντάξει, ξέρανε περίπου. Ναι. Δηλαδή, τι θα έκανα εγώ. Αφού όλοι τραγουδούσαν μέσα στο σπίτι, εγώ τι θα έκανα. Θα γινόμουν γιατρός, δεν γινόταν. Δικηγόρος. Πάντως, ρε παιδί μου, έχουμε κλάψει με τα τραγούδια σου, έχουμε ερωτευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε χτυπηθεί στα πατώματα. Κι εγώ. Εσύ το έχεις κάνει. Ομοιοπαθείς.